Για δεύτερη φορά την τελευταία εβδομάδα, οι ψηφοφόροι στο Μπαχρέιν προσέρχονται στις κάλπες, συμμετέχοντας στις επαναληπτικές εκλογές στο μικρό νησιωτικό βασίλειο του Περσικού Κόλπου. Καλούνται να εκλέξουν τα 34 από τα 40 μέλη του τοπικού κοινοβουλίου στις πρώτες εκλογές μετά την εξέγερση του 2011 εναντίον της Σουνιτικής Μοναρχίας. Η Σιτική Αντιπολίτευση μποϊκοτάρει τη διαδικασία. Ψηφίζω διότι ο πλήρης εκδημοκρατισμός δεν έρχεται αμέσως. Πολλές χώρες χρειάστηκαν αιώνες. Έχω λοιπόν την υποχρέωση να υποστηρίξω αυτή την προσπάθεια. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλουμε, αλλά αν δεν περάσουμε αυτή τη διαδικασία δεν πρόκειται να φτάσουμε στον τελικό στόχο, δηλώνει μία ψηφοφόρος. Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή, η συμμετοχή στον πρώτο γύρο ξεπέρασε το 50%, αλλά η αντιπολίτευση αμφισβητεί το ποσοστό. Φυσικά ανήκω σε αυτούς που μποϊκοτάρουν το κοινοβούλιο βιτρίνα που έχουμε στη χώρα, διότι δεν υπάρχουν ικανοί υποψήφοι. Όσοι εκλέγονται απειλούν και τρομοκρατούν το λαό, τονίζει υποστηρικτής της αντιπολίτευσης. Το κυριότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, Αλουέφακ, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των Σιητών της χώρας, απέχει από τη διαδικασία. Από το 2011 στο Μπαχρέιν έχουν ξεσπάσει ταραχές με βασικό αίτημα την παραχώρηση πολιτικών ελευθεριών. Η Σουνιτική δυναστεία Αλ-Χαλίφα παραμένει πιστή σύμμαχος της Δύσης στην περιοχή.